Λοιπόν, κύριε Ψημουλάκη, ο ΑΟ Τρίκαλα έχει βρει τον δρόμο του αγωνιστικά. Έχει συνεχόμενες επιτυχίες. Πλησιάζει σιγά-σιγά προς την κορυφή της βαθμολογίας και ακολουθεί ένα παιχνίδι σημαντικό όπως και τα προηγούμενα απέναντι στην Ζάκυνθο. Δύο λόγια για όλα αυτά. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτό το στόχο γιατί πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα στις Σέρες. Η ομάδα, όπως δήλωσα από την αρχή, είχε δυνατότητες και τις όποιες ατέλειες ενδεχομένως βρήκα και συνάντησα, είτε λέγονται τραυματισμοί είτε νεοτροπίες. Όλοι έχουμε αλλάξει σκεπτικό με στόχο να γίνουμε καλύτεροι αγωνιστικά σε ό,τι συνεπάγεται αυτό, από το πειθαρχικό κομμάτι μέχρι το αγωνιστικό κομμάτι. Παρά τις απουσίες που έχουμε, γιατί κάθε Κυριακή τις έχουμε και τις αντιμετωπίζουμε, γίνεται πολλές σε αριθμό, είμαι ευτυχής γιατί πολύ γρήγορα τα παιδιά έχουν μπει στο τρυπάκι το δικό μου. Mm-hmm. Υπάρχει συλλογικότητα στη σκέψη, στην τακτική μας και ό,τι απουσία και να έχει αυτή η ομάδα μπορεί να την καλύψει. Εσείς έχετε κάποιο μαγικό ραβδάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει συνεχόμενες επιτυχίες τώρα, παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο σιγά σιγά. Και πού δουλέψατε στο κομμάτι της ψυχολογίας, τι ακριβώς έχετε αλλάξει από τη μέρα που ήρθατε μέχρι σήμερα? Εντάξει, ίσως κάποιος δεν είχε μιλήσει κατηδίαν με τα παιδιά, με τη γλώσσα που μιλάω εγώ. Τα παιδιά καταρχάς πρέπει να έχουν νοοτροπία νικητή, να έχουν μέταλλο. Να μην έχουν κακή σκέψη στο μυαλό τους, να μην υπάρχει καν νητροπάθεια. Γι' αυτό ζήτησα να έχουν τα παιδιά να είναι μαχητές, να είναι νικητές στις μονομαχίες, καλύτερα τρεξίματα. Μια τακτική η οποία θα τους δίνει αυτή την όθηση να πιστεύουν ότι ναι, αυτά που λέει ο προπονητής θα πιστεύει. Δηλαδή να έχουν μια ομάδα η οποία θα έχει μόνο επιθετική σκέψη και επιθετική άμυνα. Αυτό το κομμάτι για να βγει στο αγωνιστικό μέρος ενός αγώνα, πρέπει τα παιδιά να έχουν την ανάλογη δουλειά, να το έχουν δουλέψει. Έτσι, όχι μόνο στο μιλητό και στην ψυχολογία, να το έχουμε δουλέψει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι το οποίο γίνεται και χτίζεται κάθε μέρα. Μέρα με τη μέρα αυτά τα παιδιά λοιπόν αφού μειώνουν αυτή την τακτική, αφού μειώνουν αυτή την ψυχολογία, δεν υπάρχει εγώ καταρχάς. Και δεν υπάρχει απουσία. 10 λείπουν τη Δευτέρα, δεν υπάρχει για μένα απουσία. Όλα τα παιδιά δουλεύουν στον ίδιο ρυθμό, μπήκανε στο τρυπάκι και στα θέλω της ομάδος και είναι αιμοδότες της φανέλας. Όποιος δεν είναι αιμοδότης για τη φανέλα ή την έχει δει το εγώ μου, δεν πέσει. Απλά είναι τα πράγματα. Μπήκαν τα παιδιά λοιπόν, γιατί υπήρχαν και συγκρούσεις τις πρώτες μέρες μου. Για να περάσω αυτή τη φιλοσοφία. Και γι' αυτό είδατε και κάποια παιδιά, δεν πήρανε το χρόνο που ενδεχομένως περιμένανε και μείναν και εκτός 18ος. Αυτό τα βοήθησε όμως αυτά τα παιδιά για να έχουν μια καλύτερη παρουσία. Mm-hmm. Αυτή η παρουσία λοιπόν, η καλύτερη και μεμονωμένα και συλλογικά, βοηθάνε την ομάδα να έχει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Εύχομαι και ελπίζω, δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Ούτε με φοβίζει κάθε παιχνίδι ότι έχουμε 10 προβλήματα. Δεν φοβάμαι καθόλου. Ο στόχος είναι να πάμε να πάρουμε όλα τα παιχνίδια. Τώρα για τον αγώνα με τη Ζάκυνθο, ένα μάτς εντός έδρας. Είναι όπως όλα τα άλλα. Δεν διαλέγουμε μάτς. Εμείς θέλουμε το τρίποντο από όλα τα παιχνίδια. Όπου πάει. Αυτοί που έχουν θεσμοθετήσει και έχουν τη λίγα στα χέρια τους να πάρουν τις αποφάσεις, δεν λέγονται αδειοδοτήσεις και όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μην φύγουμε από το στόχο. Νίκη σε όλα τα παιδιά. Και νομίζω ότι περιμένουμε και αρκετό κόσμο. Μ' αρέσει να χάσω και να είμαι μαχητής. Mm-hmm. Να με χειροκροτάει ο κόσμος. Τέτοια ομάδα θέλω, τέτοιο μετάλλιο. Να σταθούμε λίγο και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει να ζεσταίνεται και πάλι με τις επιτυχίες της ομάδας. Όταν γνωρίζει καλύτερα ο κόσμος και όταν δει το μέταλλο που θα βγάζει η ομάδα, ο κόσμος ξέρει και έχει την όσφρηση και ξέρει να εκτιμάει. Απλώς με συγχωρείτε γιατί είδατε από την πρώτη μέρα κράτησα μία στάση, όχι γιατί είμαι αντιδημοσιογραφικός. Ζήτησα λίγο χρόνο να δείτε μόνο τη δουλειά και το μέταλλο που θέλω να δώσω εγώ σε αυτή την ομάδα. Κάποιοι δεν το πήρανε, δεν τον μέτρησαν σοβαρά τις λέξεις μου. Πήγαν να περάσουν μια άλλη εικόνα και για τα παιδιά και για μένα. Η ομάδα είχε πολλά προβλήματα όταν ήρθα. Αγωνιστικά, ψυχολογικά, βαθμολογικά. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ήρθα μετά το παιχνίδι με τον Αγροτικό Αστέρα. Θυμάστε το κλίμα τότε πώς ήταν. Πραγματικά. Ναι. Θυμάστε ότι είχα 12 απουσίες, 3 μέρες προπονητής και πήγα στην Καλλιθέα με μια ομάδα η οποία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο εκείνη τη χρονική στιγμή. Και έμεινα με 8 παίκτες αγωνιστικά μες στο γήπεδο. Παρά τα αυτά δεν χάσαμε. Μπορούσαμε και να πάρουμε και το παιχνίδι στο τέλος. Δεν ήμουν απολύτως έτοιμος. Σαν σύνολο, σαν σκέψη, σαν τακτική. Έτσι. Και στην Κέρκυρα. Παρά τα αυτά ένα δεύτερο ημίχρονο ήταν όλο δικό μας. Με καθοριστικές φάσεις θα πάρουμε το παιχνίδι. Είναι η μοναδική ήττα που κάναμε. Πιστεύω για το περνάω στους παίκτες μου. Δεν θα κάνει ήττα η ομάδα πουθενά. Mm-hmm. Κάθε μέρα τους το λέω. Κάθε μέρα τους το περνάω. Κάθε μέρα να το εμπεδώσω στο μυαλό τους. Κάθε μέρα να τους βάλω μέταλλο νικητού. Και κάθε μέρα γίνεται πάρα πολύ δουλειά στο γήπεδο. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια δυναμική. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
Ξέρω τι θα συμβεί αν η ομάδα ήταν εκεί που έβγαλε μόνη της τα μάτια της. Γίνανε λάθη, γίνανε αυτά. Από ποιους γίνανε και σε τι βαθμό γίνανε. Τώρα η μικρή σημασία. Δεν είμαι εγώ που θα τα σχολιάσω. Εγώ βρήκα μια ομάδα, περπατάγανε τα παιδιά, παθαίνανε θλάση. Περπατάγανε και παθαίνανε θλάση. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μετά από 45 μέρες σκληρής δουλειάς, έχω δύο άξιους συνεργάτες που ο καθένας το κομμάτι που έχει πάρει το κομμάτι της ευθύνης της δουλειάς που του δίνω. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά, παιδιά. Και έτσι πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Μπορεί να είναι λίγο αργά, αλλά η ομάδα μπήκε υγεία και στα αποδυτήρια. Ρεαλιστικά, τι πιθανότητες υπάρχουν ο Τρίκαλα να καταφέρει να πάρει φέτος την άνοδο? Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θα πάρουμε όλα τα παιχνίδια. Ευχαριστώ πολύ. Αν αυτοκτονήσει η Κέργυρα και κάνει τρεις τσούκες στην πορεία και πάρουμε εμείς όλα τα παιχνίδια, γιατί το έχουμε και μπορούμε. 12 να λείπουν και 14 να λείπουν με τη Ζάκη του την Κυριακή, η κούτρα μου είναι αυτή. Νίκη και μόνο νίκη και μπαλάρα. Ευχαριστώ πολύ, κόουτς. Να σε καλά, καλή κόσμο, φανατικό κόσμο. Εγώ όση ώρα επιθυμούν ή βρίζουν, κοφεύω και τάω μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θα χαρώ και εγώ μαζί με εσάς να δω να βγει η δουλειά και αυτά τα πιστεύω που έχω εγώ με τον τρόπο που δουλεύω. Γιατί τα παιδιά είναι και ποιοτικά και καλοί χαρακτήρες. Και όσοι δεν ήταν λίγο, ήταν λίγο ατίθαση, μπήκανε στο τρυπάκι. Τους έβαλε στο νόημα. Φαίνεται. Εμοδότες για τη φανέλα, φίλε. Έγινε, κόουτς. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ.